Προφανώς, όχι, δεν είπα ότι το λέτε αυτή τη στιγμή. Λέω ότι λέτε, μιλάτε για μια εθνική συνεννόηση, μιλάτε για να, για να πάει η χώρα μπροστά, να παράξουμε στη τελευταία ανάλυση, να μην είμαστε σε μια πολιτική επιδοματική, να είμαστε σε μια πολιτική να δώσουμε απλά στον εξαθλειωμένο ένα επίδομα. Άρα λοιπόν χρειάζονται ευρύτερες συμμαχίες στο πολιτικό χώρο και πιθανότατα, δεν ξέρω, να μου απαντήσετε, εάν αυτό που προσπαθεί τώρα να κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή να τα σπάσει τα άρθρα, όχι ένα άρθρο τα αντίμετρα, ένα άρθρο τα μέτρα και ψηφίστε συνολικά, βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή δεν απελευθερώνει και κάποιους ανθρώπους να πούνε ότι εγώ διαφωνώ με όλο αυτό το πράγμα, διαφωνώ με εκείνο το μέτρο, συμφωνώ με εκείνο το μέτρο. Λοιπόν, να κρατήσω πάλι εκεί που το είχε το επίπεδο της συζήτησης ο κύριος Σεβαστάκης και να μην το πάω στα τεχνικά διλήμματα που η κυβέρνηση επιλέγει να βάλει κατεβάζοντας το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, ως αν να μιλάει σε μη νοήμονες. Το θέμα μου δεν είναι αν θα σπάσει και αν θα ψηφιστούν τα μέτρα. Το θέμα είναι να δούμε πώς ως χώρα και ως πολιτικό σύστημα μπορεί να βοηθήσουμε να βγούμε από το τέλμα. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Και μετά θα κάνουμε το λογαριασμό στις εκλογές, τι ήταν καλό και τι κακό. Είμαι δε από αυτούς τους υποστηριχτές που προτάσουν το εθνικό συμφέρον. Πάντα προτιμώ μια κυβέρνηση να βοηθάει τη χώρα, ακόμη και όταν βρίσκομαι στην αντιπολίτευση και δεν προκύπτει να υποφελούμε από αυτό. Όμως για να δούμε ποιος φτιάχνει την ατζέντα για να παρασύρει και τα άλλα κόμματα να στηρίξουν ή να κρυθούν ή να αναμετρηθούν με τη σοβαρότητά τους. Την ατζέντα φτιάχνει η κυβέρνηση. Ερχόμενος εδώ σήμερα, σκέφτηκα τι θα με ρωτήσουν πάλι, θα με ρωτήσουν αν θα ψηφίσουμε τα αντίμετρα ξεχωριστά, αυτό είναι επικαιρότητα. Εκεί περνούσα όμως στον δρόμο, έβλεπα πάρα πολλά κλειστά μαγαζιά που ασχολούνταν με την οικοδομή. Πάρτε αυτό το απλό παράδειγμα, γιατί εμείς είμαστε πολιτικοί, παρότι μας ζητάτε να γίνουμε πολιτικοί αναλυτές πολλές φορές, να μιλήσουμε για την πραγματική πολιτική. Οικοδομή. Τελειώσαν πάνω από 200 επαγγέλματα. Μια κυβέρνηση την έχει σήμερα. Πρέπει να πάρει μέτρα να δούμε αν μπορεί να ξανακινηθεί αυτό το κομμάτι. Παράδειγμα. Έπρεπε σήμερα ο υπουργός, ο αρμόδιος, η κυβέρνηση να θέτει το θέμα αν θα πρέπει ξανά σήμερα να είναι τα 4 στρέμματα για να χτίσει κάποιος εκτός σχεδίου, όπως ήταν παλιά στις καλές εποχές που προτάσσονται το περιβάλλον και η οικολογία, από τη σήμερα που έχει ανάγκη να ξανά ίσως μειωθεί αυτό το 4 στρέμματα. Δεύτερον, θα έπρεπε να τεθεί το θέμα κατά πόσο αυτός που θα έρθει να φτιάξει ένα σπίτι σήμερα, μια μεγάλη επένδυση, να το χτίσει, να βρούμε ένα ειδικό καθεστώς για τα χρήματα από το πόθενές. Αποκτά ιδιαίτερη όλη. Θα έπρεπε να δούμε τον ένφια των καινούριων κτισμάτων για να του δώσουμε κίνητρα. Μήπως για 5 χρόνια του το ρυθμίσουμε. Κύριε Σαλμά, μου επιτρέπετε σε αυτό. Τελειώνω. Επειδή να το ολοκληρώσω. Θέματα, όμως, ξέρετε τι γίνεται. Δεν βάζω θέμα. Είναι σε ένα στην θέμα. Στην ουσία δεν πάμε πίσω με αυτή τη λογική. Όχι, να σας πω γιατί. Δεν γυρίζετε πίσω σε πρακτικές. Ναι. Που κάτω από άλλες συνθήκες βεβαίως και άλλες αναγκαιότητες, ακόμα και μικροπολιτικές, τις υπερασπίστηκαν πολύ πολιτικοί. Να φύγουμε. Να ξαναγυρίσω πίσω στα. Να φύγουμε μπροστά. Μην με γυρνάτε πίσω. Να σας πω γιατί. Άρα, γιατί τις ξαναφέρνουμε αυτές πίσω. Προσέξτε, εσείς είστε εδώ κάθε μέρα. Ναι. Εγώ έχω την τύχη να βρίσκομαι και από το ακροατήριο, όπως και εσείς άλλες ώρες που δεν είστε στην εκπομπή. Ο κόσμος κουράστηκε. Από μια κυβέρνηση που κάθε φορά να λέει ότι έκανε το καλύτερο δυνατόν και μια σπουδαία διαπραγμάτευση. Από μια αντιπολίτευση που να λέει ότι θα μπορούσατε καλύτερα αν ήμασταν εμείς να είμαστε καλύτερα. Αυτό κούρασε τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Όταν έθεσε ένα παράδειγμα, την οικοδομή για παράδειγμα, ναι, ο Αιγιαλός θα παραμένει απόρθητο φρούριο ή θα πρέπει να υπάρξει ένα πιλωτικό πρόγραμμα να δοθεί δυνατότητα σε ένα μικρό ελάχιστο κομμάτι να μπορεί να χτίζει. Εσείς λέτε να μην είναι απόρθητο φρούριο? Όχι βέβαια. Όχι. Όχι, γιατί θέλω να κινήσω την οικονομία. Μα γιατί πρέπει η κίνηση της οικονομίας να είναι πάντα εις βάρος? Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες λύσεις? Όχι, η Ριβιέρα δεν έπαθε τίποτα που είναι τα σπίτια πάνω στη θάλασσα, ούτε η Μύκονος. Αντιθέτως ήταν προϊόντα τουριστικά. Σήμερα υπάρχει ένας κόσμος που θέλει να κάνει τουρισμό. Λέτε, δίνετε την εικόνα. Θέλει να κάνει τουρισμό πάνω στη θάλασσα. Και πάει στις Μαλδίβες και πάει εκεί που δίνεται δυνατότητα να φτιαχθούν σπίτια μες στη θάλασσα. Δηλαδή, αν ένα νησί έχει 100 παραλίες, δεν μπορεί μία πιλωτικά να δοθεί για να πουληθεί και αυτό το τουριστικό προϊόν. Είτε αυτά που λέω είναι σωστά, είτε αυτά που λέω είναι λάθος. Η ατζέντα μας, η πολιτική, έπρεπε να είναι σε επιμέρους τέτοια θέματα και πλέον να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Μάλιστα. Πόσο θα συζητάμε για αυτή τη διαπραγμάτευση? Δίνεται μία διαφορετική οπτική συνολική. Κύριε Παπαθεοδωρού, σε αυτή τη λογική, πώς εσείς τοποθετήσετε?